χθες ο Ιερός Ναός Πανηγύρης των Ταξιακών Μανταμάτων έχει την τιμητική του. Τι ακριβώς γιορτάζουμε? Γιορτάζουμε τη μεγάλη πανήγυρη των εγγενείων του ναού. Η πρώτη πανήγυρη του ναού, η τιμή των Αρχαγγέλων, είναι 8 Νοεμβρίου, που είναι η σύνεξη των Αρχαγγέλων και όλων των επουρανίων δυνάμεων. Αυτή την Κυριακή, που είναι κινητή εορτή, ακολουθεί το Πάσχα, γιορτάζουμε τα εγγένεια του ναού που έγιναν από τον Μητροπολίτη Νικηφόρο Γλυκά στις 8 Μαΐου του 1888 και φέτος πέφτει η ίδια ημερομηνία. 8 Μαΐου είναι η Κυριακή. Άρα λοιπόν είναι πραγματικά στην η επέτειος την ημερομηνία που έγιναν τα εγγένεια. Η εικόνα του Ταξιάρχη είναι μοναδική, θα λέγαμε, στον κόσμο της Ορθοδοξίας, διότι είναι ανάδειχη. Θέλετε να μας πείτε για την εικόνα του? Την εποχή εκείνη, πριν από την τουρκοκρατία, υπήρχαν ίσερα κοινοί, οι οποίοι λιμένοντο όλη την Μεσόγειο και ιδιαίτερα το βορειοανατολικό Αιγαίο, που ήταν πλούσιο λόγω της παραγωγής κρασιά καλά και φημισμένα, ελαιόλαδο, αλλά και κρατηγμένο εμπόριο, επειδή κοντά ήταν και η Κωνσταντινούπολη. Έτσι λαϊλάτισαν όλα τα παράλια της Μυτιλίνης, της Λέσβου, και οι κάτοικοι των οποίων ήρθαν εδώ επάνω σε ένα βαθούλωμα και έκτισαν τον Μανταμάδο. Υπήρχε εδώ όμως το μοναστήρι του Ταξιάρχη. Ένα μοναστήρι με γύρω στους 20 μοναχούς. Όταν πλέον είχαν λαϊλατίσει τα παράλια οι Σαρακινοί, έκαμαν ένα τέχνασμα. Φεύγοντας το χειμώνα με τα πλοία του στην Κρήτη, στον Χάνδακα, στο Νιν Ηράκλειο, που ήταν η πρωτεύουσα των Σαρακινών, είχαν μονίμως μείνει στην Κρήτη, άφηναν εδώ επάνω 2-3 πειρατές που έκαναν τους πραγματευτάδες με κλοπημέ από άλλο τόπο, από άλλο νησί, από άλλο μέρος, για να μην είναι γνωστά. Και γυρνούσαν όλο το νησί λίγο πιο μέσα από τη θάλασσα, από τα παράλια, και όπου έβλεπαν αρχοντικό ή πλούτο το σημείωναν, και όταν ερχόταν πίσω την άνοιξη οι πειρατές από την Κρήτη, έπαιρναν μια ομάδα ανάλογα τι δύναμη χρειαζότανε και πηγαίνανε τη νύχτα και το λαϊλατούσαν. Έτσι έφτασαν και εδώ στο μοναστήρι και φιλοξενήθηκαν μια εβδομάδα για να δούνε πώς λειτουργεί, γιατί είδανε ότι εδώ υπήρχε πλούτος. Εκτός από τον πλούτο του μοναστηριού, γύρω το μοναστήρι ήτανε οι συνοικισμοί των τσομπάνιδων, των αγροτών που είχαν έρθει από τα παράλια και είχαν κάνει εδώ απάνω μικρό σπιτάκια και έμειναν εδώ. Και ό,τι τη μαλφή είχαν γλιτώσει από την λαϊλασία, τα είχαν εδώ δώσει στον ηγούμενο, ο οποίος τα φύλασε. Έτσι λοιπόν διαπίστωσαν ότι εδώ κάθε βράδυ γίνεται λειτουργία στο ναό, και από τη μία η ώρα και μετά τα μεσάνυχτα όλοι είναι μέσα στο ναό, πλην έναν που αφήνει σκοπό επάνω στο πύργο, το εγγύνι καμπαναριό. Έτσι λοιπόν, όταν ήρθαν τα πλοία πίσω οι πειρατές, πήρε αρκετούς, γιατί φοβότανε μήπως βρουν αντίσταση από τους μοναχούς, και ήρθανε. Μείναν απ' έξω και περίμεναν, και όταν χτύπησε το σύμπαντρο και πήγανε όλοι στην εκκλησία, βάλανε σε μια μικρή άγκυρα πανιά, την πέταξανε πάνω στον τοίχο, σχετική τοίχος γύρω γύρω, και ανέβηκαν, σκοτώνουν το σκοπό, ανοίγουν την καστρόπορτα εδώ και μπήκανε μέσα. Τους βρίσκουν όλους στην προσευχή μέσα στη λειτουργία, τους κατέσφαξαν. Ένας νεαρός δόκιμος, Γαβρίλ το όνομά του,
κάπου 17-18 χρόνων ανέβηκε από το παράθυρο και αναρρίχθηκε επάνω στη στέγη για να σωθεί. Κάποιο μάτι Σρακινού όμως είδε την κίνηση αυτή. Αφού οι μετάλλοι από τη σφαγή λαϊλάτισαν το μοναστήριο όλο, για να μην μείνει αυτός ζωντανός και ειδοποιήσε τους γύρους οικισμούς και τον πανταμάδο και τρέξουν να τους πιάσουν πριν πτάνε στην θάλασσα, γιατί απέχει κάπου 2 ώρες από εδώ η θάλασσα. Βράνε σκάλες και ανέβηκαν επάνω να πιάσουν και τον μοναχό αυτόν. Αλλά όταν ανέβηκαν επάνω στη στέγη, η στέγη μεταμορφώθηκε σε θάλασσα φορτουνιασμένη. Και στο μέσον ο ταξιάρχης Ξυφύρης με σπάθα που έβγαζε φλόγες ήταν έτοιμος να τους επιτεθεί. Πανικόβλητοι αυτοί έφυγαν άτακτα προς τη θάλασσα αφήνοντας τα κλοπημαία όλα. Την άλλη ημέρα το πρωί τους βρήκανε όλους σφαγμένους οι τσομπάνιδες. Με μια μαχαιριά που άρχιζε από το μέτωπο και κατέβαινε μέχρι τον Ομφαλό. Αυτή η τοποθεσία απέχει από εδώ κάπου 800 μέτρα με ένα χιλιόμετρο. Είναι ακριβώς ο λόφος, η κορυφή του λόφου. Αυτή η τοποθεσία την ονόμασταν Μαχαιρά, λόγω της μαχαιριάς. Και έτσι μέχρι τώρα ονομάζεται. Ο μοναχός τώρα, ο οποίος σώθηκε πάνω θαμπαστός στη στέγη, κατέβηκε κάτω στο ναό να βοηθήσει κάποιον τυχόν αδελφό του που θα μπορούσε να τον βοηθήσει, αλλά τους βρήκε όλους σφαγμένους και το αίμα να έχει κατακλείσει το δάπεδο. Και του ήρθε τότε μια έμπνευση να συγκεντρώσει το αίμα με σφουγγάρι μέσα σε μια πύληνη γαβάθα. Γαβάθα λέμε μια κούπα πύληνη που κάνουμε εδώ στο Μανταμάδο μεγάλη, που ζυμώνουν μέσα οι γυναίκες τις προσφορές. Να το αναμίξει με ψηλό κοστινισμένο χώμα, να κάνει πυλό και με αυτήν να απεικονίσει τη μορφή του ταξιάρχη που είδε πάνω στη στέγη. Επέλεξε τον τρόπο αυτόν γιατί εδώ ο Μανταμάδος φημισμένος για την κεραμική τέχνη. Εγώ όταν ήρθα εδώ το 70 είχε 72 καμίνια, δηλαδή 72 εργαστήρια που έφτιαχναν τον πυλό είτε σε είδη μαγειρικής, νοικοκυριού, ναι, με τα χαρανιά, με τα πόλα, αλλά και κάλους ομορφιάς αντικείμενα. Ήξερε λοιπόν αυτό την τέχνη από μικρό παιδί που ήταν κοντά στους γονείς του και θέλησε να απεικονίσει την μορφή του ταξιάρχη με την τέχνη αυτή της κεραμικής. Έτσι έκανε προσευχή και άρχισε το έργο. Όταν έφτιαξε αυτό το οποίο βλέπουμε, το πρόσωπο, τα πλούσια μαλλιά, το λίγο στέρνο και το σπαθί, διαπιστώνει ότι τελειώνει ο πυλός και δεν επαρκεί να ολοκληρώσει τον ταξιάρχη όπως τον είχε δει. Σκέφτηκε να το χαλάσει, αλλά 2 πράγματα τον σταμάτησαν. Το ένα, ότι είδε ότι αυτό που είχε φτιάξει ανταποκρινόταν σε αυτό που είχε δει. Και δεύτερον, ότι ο πυλός κρύωνε και γινόταν σκληρός, δεν θα μπορούσε τον πλάσει. Έτσι δεν το χάλασε αν το κάνει μικρότερο για να ολοκληρώσει το σώμα του, αλλά κάτω από το που βλέπουμε έφτιαξε με την υπόλοιπη λάσπη το σώμα του ταξιάρχη, αλλά δυσανάλογο από αυτό το οποίο βλέπουμε. Όπως κάνει ένα παιδάκι και ζωγραφίζει το σώμα και κάνει χαρά, έτσι ακριβώς είναι από κάτω το σώμα του μέσα στο κουβούκλιο. Αυτή είναι η ιστορία, πώς έγινε η εικόνα. Βέβαια από τότε τα θάματα που κάνει ο ταξιάρχης είναι πάρα πολλά, αμέτρητα, μέχρι σήμερα που προστρέχουν οι πιστοί με πίστη και ζητάνε, αλλά και μακριά που βρίσκονται και ζητάνε τη βοήθεια όταν ζητάνε με αληθινή πίστη και εμπιστοσύνη του ταξιάρχη, γίνονται πολλά θαύματα.
όταν θα δείτε μέσα μπροστά στην εικόνα υπάρχουν πάρα πολλά παπούτσια σιδερένια. Αυτά προήρθανε από τους κατοίκους της Μικράς Ασίας. Επειδή εκεί στη Μικρά Ασία ζητούσαν την βοήθεια του ταξιάρχη που πάρα πολύ έβλεπουν το. Στην Πανήγυρη από το Αϊβαλί ξεκινούσε ένα καράβι με προτομή που είχε μπροστά τον ταξιάρχη και έκανε ένα ταξίδι μόνο το χρόνο. Έφερνε εδώ τους προσκυνητές, έμεινε εδώ μια εβδομάδα στην Πανήγυρη και μετά τους έπαιρνε και τους πήγαινε πίσω. Τόσο πολύ ευλαβούτο τον ταξιάρχη. Και επειδή έρχονταν εδώ να τον προσκυνήσουν και να τον ευχαριστήσουν όταν έβλεπαν την βοήθειά του, η μεγάλη τους πίστη ήταν τέτοια που έβλεπαν τα παπούτσια που είχαν φέρει να είχαν κάπως φαγωθεί, να φαίνεται ότι είχαν ρηδί, μεταχειριστεί. Γιατί έλεγαν για να έρθει ο ταξιάρχης τόσο βαθιά στη Μικρά Ασία και πάνω στον Πόντο να μας βοηθήσει, πρέπει να του φέρουμε να τα φοράει παπούτσια σιδερένια. Και ήταν τέτοια η πίστη τους που το έβλεπαν. Τώρα οι απογονοί τους, εκείνοι που ήρθαν οι πρόσφυγες, κρατάνε το έθιμο αυτό. Και συνεχώς τώρα όταν βλέπουν την βοήθεια, την προστασία του ταξιάρχη, όταν εκπληρώνει τις επιθυμίες τους, τις ανάγκες τους στις δύσκολες στιγμές της ζωής τους, φέρουνε παπούτσια. Έχουμε δυο κελιά γεμάτα παπούτσια. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η εμβέλεια του ταξιάρχη? Δεν πιστεύουν σε αυτόν μονάχα εδώ οι Λέσβοι, αλλά όλοι οι Έλληνες. Ναι. Από το 1972 αρχίσαμε να εκδίδουμε το περιοδικό το οποίο εσείς το εκδίδετε, το Εμπρός. Πρώτα ήταν στο Πασπάτι, στα αδέρφια του Πασπάτι. Τώρα το είστε εσείς. Και έχουμε 6.500 συνδρομητές. Φτάνει και στο πιο τελευταίο άκρο του κόσμου. Αυστραλία, Αμερική, Ιαπωνία, Νότια Αφρική και λοιπά, σε όλο το μέλλον. Και μόνο στην Μελβούρνη έχουμε 500 συνδρομητές. Και διαβάζουν τα θάματα, γιατί σε κάθε περιοδικό, όπως ξέρετε, βάζω και ένα από τα θάματα. Και διάφορα, είναι 32 σελίδες με πολύχρωμες φωτογραφίες. Την αρχή λοιπόν, όταν το έβγαλα, αν θυμάστε, είχαν αρχίσει να βγαίνουν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί. Και έστενα και σε σταθμό, σε κάθε πόλη. Και διάβαζαν το περιοδικό το θάμα ταξιάρχη. Έτσι έγινε γνωστός παντού ο ταξιάρχης. Παράλληλα, βγήκανε 5 βιβλία που αναγράφει μέσα το κάθε βιβλίο θαύματα του ταξιάρχη. Το ιστορικό πώς έγινε η εικόνα, το ιστορικό πώς έγινε ο ναός κλπ. Και έχουν φύγει χιλιάδες τέτοια βιβλία που έχουν πάρει, τα οποία διαβάζονται όχι μόνο από αυτούς που το αγοράζουν, αλλά και από τους δικούς τους. Έτσι έγινε γνωστός ο ταξιάρχης. Αλλά πρέπει να λέμε την αλήθεια. Κατά 50% έγινε γνωστός ακόμα και από τον Άγιο Ραφαήλ. Όταν χτίστηκε ο ναός του Αγίου Ραφαήλ, έρχονταν πάρα πολλά πούλμαν προσκυνητές στον Άγιο Ραφαήλ. Και επειδή ήταν τριήμερη ή εβδομαδιαία η διαμονή τους εδώ, ερχόταν και στον ταξιάρχη. Ακούγανε ταξιάρχη, να πάμε στον ταξιάρχη. Και ερχόμενοι εδώ στον ταξιάρχη, τους εχμαλώτιζε ο ταξιάρχης. Το περιβάλλον, η εικόνα. Και έτσι ετοίμαζαν εκδρομές για τον ταξιάρχη πλέον. Και έτσι έγινε πολύ γνωστός πλέον ο ταξιάρχης, που οφείλεται και στον Άγιο Ραφαήλ, όχι μόνο στο περιοδικό και στην προβολή των βιβλίων. Αν ο ναός αυτός έχει μια θέση στον θρησκευτικό τουρισμό, ποια πιστεύετε ότι είναι αυτή και ποια θα θέλατε εσείς να είναι? Πρώτα, όταν υπήρχε συγκοινωνία Θεσσαλονίκη με τη Λίμνη και συχνή συγκοινωνία Πειραιά με τη Λίμνη, είχαμε την ημέρα γύρω στα 10 πούλμεν για τον ταξιάρχη. Αλλά τόσα ήταν για τον Άγιο Ραφαήλ, τα οποία και τα δυο αυτά προσκυγήματα
εναλλασσόταν στους προσκυνητές. Και είχαμε πάρα πολύ κόσμο, οι οποίοι ήταν και ευχαριστημένοι, ενθουσιασμένοι με το νησί μας, γιατί δεν έχονταν μόνο στο Ταξιάρχη ή στον Άγιο Ραφαήλ ή στην Αγιάσο, αλλά γύριζαν και όλα τα αξιοθέατα της Μυτιλήνης. Ήταν δηλαδή μια εκδρομή προσκυνηματική, η οποία ήταν και ψυχολογική και ψυχοαναπαυτική. Δηλαδή ερχόμαστε εδώ και αναπαύεται η ψυχή μας και από τα προσκυνήματα, αλλά και από την ηρεμία που έχει η Μυτιλήνη και το συνδυασμό βουνό και θάλασσα με ωραίες παραλίες. Αλλά μετά που κόπηκε η συγκοινωνία της Θεσσαλονίκης, μειώθηκαν τα μέσα από το Πειραιά στη Μυτιλήνη, ακρίβηναν πάρα πολύ τα εισιτήρια, μειώθηκε ο τουρισμός. Πούλμαν έρχεται σπάνια. Ήρθε τώρα όμως και αυτή η πανδημία η οποία αποτελείωσε τα πάντα. Τώρα φέτος φάγηκε μια κίνηση. Το Πάσχα τώρα είχαμε πολλούς προσκυνητές, όχι λέσβιους, έξω που ήρθαν και έκαναν εδώ το Πάσχα στο Ταξιάρχη. Πιστεύω ότι το καλοκαίρι θα δούμε πάλι εικόνες σαν τις παλιές, όχι βέβαια στον ίδιο ποσοστό, αλλά θα πρέπει να έχουμε θρησκευτικό τουρισμό. Τώρα, σε λίγες μέρες έχουμε την Πανήγυρη. Ξέρουμε ποιο είναι ακριβώς το πρόγραμμα, δηλαδή τι θα γίνεται κάθε μέρα? Από την Παρασκευή έρχονται οι πραγματευτάδες, οι οποίοι παίρνουν τόπο και έχουν εκδίδουν το εμπόρευμά τους. Αρχίζουν και έρχονται με τα πόδια από κάθε γωνιά του νησιού. Οι δρόμοι από όλες τις πλευρές φαίνονται σαν ποτάμια, σαν ρεάκια πολύχρωμα να έρχονται εδώ. Τα κελιά γεμίζουν από αυτούς, έστω για λίγες ώρες θα ξεκουραστούν. Το Σεβάτο γίνεται ο Εσπερινός, ο προϊόρτο Εσπερινός, που αρχίζουμε στις 7 το βράδυ και τελειώνουμε κατά τις 9.30. Το πρωί γίνεται η Θεία Λειτουργία, παίρνουν μέρος και αρκετοί αρχιερείς, προσκεκλημένοι του δικού μας Μητροπολίτου, του Χρυσοστόμου. Γίνεται η περιφορά της εικόνος γύρω από το ναό και συνεχεία κρατάει η πανήγυρη μέχρι και τη Δευτέρα, γιατί και τη Δευτέρα το πρωί γίνεται λειτουργία αρχιερατική και αυτή η λειτουργία γίνεται για τους μανταμαδιώτες, γιατί την ημέρα της πανηγύριος οι μανταμαδιώτες δεν μπορούν να έρθουν στην εκκλησία σχεδόν όλοι, επειδή υπάρχει αυτή η κίνηση και αφήνουν και για τους ξένους να έρθουν, το ευχαριστηθούν. Και τη Δευτέρα η λειτουργία γίνεται για τους μανταμαδιώτες, κατεβαίνει όλος ο μανταμάδος. Είναι αργία στο μανταμάδο και τα σχολεία και τα καταστήματα και τελειώνει το τριήμερο Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα, γιατί και το Σαββάτο έχουμε λειτουργία για αυτούς που έρχονται με τα πόδια. Έρχονται κουρασμένοι, μπαίνουν στον ναό και λειτουργάμε. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Έρχονται όλοι οι επίσημοι του νησιού. Την Κυριακή έρχεται μπάντα του στρατού και συνοδεύει την περιφορά η μπάντα του στρατού. Και να μην είναι μια από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις θρησκευτικές η γιορτή αυτή.